Έχει το λόγο να ανέβει στο βήμα, παρακαλώ, το, το Κώστα Μανιάτη, ο, ο, πρόεδρος της ΕΤΔΗ. Καλησπέρα και από μένα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, της ενεργειακής επάρκειας με συνέπεια την ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια και την ανεργία, είναι ένα κέριο θέμα του σήμερα. Το κοινωνικό αγαφό της ηλεκτρικής ενέργειας μετατράπηκε σε χρηματιστηριακό είδο. Η αφρόπινη αξία και η ποιότητα ζωή έγιναν εμπορική συναλλαγή. Η εφαρμογή του Target Model κατάφερε τη ταχύτητα αύξηση τιμών ηλεκτρική ενέργεια, με την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά να επιβιώνουν αποκλειστικά και μόνο από τη δημιουργία κατευθυνόμενων εντυπώσεων. Το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωση τιμών του ηλεκτρικού ρεύματο κατέπεσε εκ τη γέννησή του. Η μπακαλίστικη σκέψη. Η προχειρότητα και οι εκθέσει ιδεών έγιναν επιχειρήματα γεωποίηση των ισχυρών οικονομικών επιχειρηματίων συμφερόντων. Η γεγονό προ το περιβάλλον αφορά όλο το πλανήτη και μόνο μία παγκόσμια οργανωμένη προσπάθεια θα μπορούσε να συμβάλλει στην περιβαλλοντολογική διάσωσή του. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια παγκόσμια απειλή και η πολιτική εργαλοποίηση δεν αποτελεί λύση. Πειραματισμοί. Όπω στη χώρα μα, σε μια γειτονιά του πλανήτη, με τη βίαιη απολυκνητοποίηση, καταργώντα ένα εγκεκριμένο ΕΣΕΚ χωρί μελέτε, έχουν ως στόχο την κερδοφορία οικονομικών συμφερόντων και όχι μόνο, βάζοντα του πολίτε στο κατόφλι τη ενεργειακή φτώχεια. Οι εναλλακτικέ προτάσει είναι παράτρομε και ανώριμε χρονικά. Δεν εγγυούνται για την επάρκεια του αγαθού τη ηλεκτρική ενέργεια, έχοντα και βλαβερέ περιβαλλοντολογικέ συνέπειε, καταστρέφοντα απάτητε βουνοκορφέ, Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν λεπτομερές τις παθογένειες και τα προβλήματα που δημιουργούν οι μεγάλες προσβοκίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. <Συσίλια> η ενεργειακή ανεπάρκεια και η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας πλέον είναι δεδομένη. Γιατί άραγε τόση βιασύνη, γιατί ξεπουλάνε το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Στις 26 Μαΐου του 2020, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Bild, ήταν ιδιαίτερα αποκαλεπτικό αναφέροντα. Μέρο των χρημάτων θα διατηθεί για τη στήριξη τη πράσινη μετάβαση σε μια ολόκληρη περιφέρεια τη Ελλάδα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άφρακα και θα πρέπει πλέον οι κάτοικοι τη να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Και βεβαίω θα υποφεληθούν και γερμανικέ εταιρείε. Η ΕΡΒΕΣ σύναψε συμφωνία με τη ΒΕΗ για την εγκατάσταση ενό πολύ μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση όπου υπήρχε μια παλιά λιγνητική μονάδα. Συνεπώ. Είναι και προ το συμφέρον γερμανικών εταιρείων, επειδή θέλω να αλλάξω το αφήγημα, μια κοινική ομολογία χωρί εδώ, με την τοπική κοινωνία και το μέλλον τη, να αγνοείται πλήρω. Το ενδιαφέρον τη κυβέρνηση προ τι τοπικέ κοινωνίε εξαντλείται στα διάσπαρτα επικοινωνιακά τρίκ για τη δημιουργία εύκολων εντυπώσεων και η στήριξη των πολιτών, των επιχειρηματιών και των καταναλωτών να βασίζεται στη πρόσκαιρη αποτελεσματική λύση τη επιβοματική τακτική. Όλη αυτή που την προηγούμενη. Δεκαετία δημιούργησαν και υπερέτησαν τι απάθρωπε και αντιλαϊκέ πολιτικέ των μνημονίων. Των αβίστακτων κερδοσκόπων είναι εδώ για να ολοκληρώσουν την καταστροφή τη χώρα μα, έχοντα το φράσο να αυτοπροσβιορίζονται ω σωτήρες. Η επί 71 χρόνια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, κοινοφελού έργου, μια εταιρεία στρατηγικού χαρακτήρα και μοχλό οικονομική ανάπτυξη, δεν αποτέλεσε εμπόδιο. Φυσιάστηκε σε μια νύχτα με μια παράδεκτη και βόλια απόφαση. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι πλέον ορατό ο κίνδυνο ενεργειακού blackout. Και αν το φετινό χειμώνα τα έντονα καιρικά φαινόμενα διαρκέσουν περισσότερο, πιθανόν να μετράμε ανθρώπινε απώλειε. Κάτι που όλοι απεχθόμαστε, τότε θα επιστρατεύουν για επικοινωνιακού λόγου τα κροκοβίλια δάκρυα και τον πόνο ψυχή. Με την κυβέρνηση να είναι τουλάχιστον προκριτική όταν πανηγυρίζει για το ξεπούλημα τη ΒΕΗ και του ΒΕΒΕ σε ξένα ιδιωτικά fans. Κλείνοντα τα μάτια στι τραγικέ εξελίξει των τελευταίων μηνών, που έχουν αναδείξει την αποτυχία τη βίαιη απολυγνητοποίηση, καθίσταται επιβεβλημένη πλέον η επανειλειτουργία των λιγνητικών μονάδων για τη διασφάλιση τη επάρκεια του συστήματο με χαμηλότερο κόστο έναντι του ακριβού και εισαγόμενου φυσικού αερίου. Τα πυροτεχνήματα δεν εντυπωσιάζουν επικοινωνιακά την κοινωνία που καλείται να πληρώσει το μάρμαρο τη ακρίβεια, αδυνατώντα να καλύψει οικονομικά τι στοιχειώδει ανάγκε τη με την κυβέρνηση να καμαρώνει για του νέου οικονομικού τυχοδιώκτε που μα κουβάλλει ω επενδυτέ. Ένα ισχυρό κράτο βασίζεται στι δομέ του, αλλά η επιτελική κυβέρνηση το αγνοεί αυτό. Το ΕΣΥ που σήκωσε στι πλάτε του όλο το βάρο πανδημία, η κυβέρνηση μετά τα χειροκροτήματα το επιβραβεύει διαλύοντα το εν μέσω αυτή. Διάλυση που φέρνει το μεσαίωνα και στα εργασιακά, το συνταξιοδοτικό, την παιδεία και τόσα άλλα που κατακτήθηκαν με κόπου και αίμα, ενώ επικαλείται πω τα βελτιώνει, στην πραγματικότητα όμω τα καταστρέφει. Εγκληματική πολιτική με αποφάσει αυταρχικέ που ξεφερνούν κάθε κώδικα ηθική πολιτική από νέα πρόσωπα που ξεπερνούν μακρά το πολύ παλιό, πράτοντα χειρότερα λάθη από αυτά του παρελθόντο. Παραβλέπουν επίση πως οι ιδιωτικοποιήσει τη δεκαετία του 1990 δεν επέφεραν αποτελέσματα όπως μείωση τιμών που θα έφερνε ο ανταγωνισμός, αποβοτικότητα, έσοβα για τα δημοτικά ταμεία κλπ. Όπως υποσκόταν το πνεύμα του νεοφιλελευθερισμού. Ας μας πούνε οι νεοφιλελεύθεροι ρωματιστές που βρίσκεται το χρέος σήμερα και τι περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει μετά από το ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου έχουν καταφέρει να επιβάλλουν στη χώρα που, που γεννήθηκε η δημοκρατία την απουσία του διαλόγου, καταστρέφοντας τη συλλογική συνείδηση για κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη. Κυριαρχεί ο λαϊκισμό ω φαινόμενο τη ένδυα του πολιτικού μα συστήματο και ο διχαστικό λόγο να μην επιτρέπει τη διαβούλευση στα αυτονόητα. Όμω αυτά έχουν μικρή σημασία για την κυβέρνηση των Αρίστων, η οποία όχι μόνο βελανβάνει υπόψη, αλλά ασχεί με πρωτοφανή με φοβολογία τη κυβερνητική τη ιδιοληψία και φανερώνει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο ισχυρών συμφερόντων. Φίλε και φίλοι, συντρόφισσε και σύντροφοι, ποτέ δεν αρνηθήκαμε να συζητήσουμε και να επιλύσουμε διαχρονικά προβλήματα. Η μυρολατρική θέση και αντίληψη ταυτίζεται με το συντηρητικό και όχι με το προοδευτικό πνεύμα. Καθώ ο διχαστικό λόγο είναι προνόμιο του νεοφιλελευθερισμού. Δεν αρεσκόμαστε σε αφορισμού, δεν είναι στη φύση μα. Έχουμε συλλογική συνείδηση και αποδομούμε τον λαϊκισμό. Μπορούμε να θέσουμε τι βάσει ενό νέου τρόπου σκέψη και μια νέα πολιτική κουλτούρα. Όλα όσα επιβλαβεί για τη χώρα μα και του πολίτε συντελέστηκαν, συντελέστηκαν, πρέπει να μα βρίσκουν μόνο καταγγέλλοντε. Πρέπει όμω ο πολιτικό μα χώρο να τα αναδείξει στο μέγιστο βαθμό, αλλά κυρίω να επαναφέρει την ισορροπία στην κοινωνία, να προτάξει την ανθρώπινη αξία, βάζοντα τέλο την φιλελεύθερη ασυμβοσία. Η κραυγή αγωνία να μετατραπεί σε κοινωνικό χήμαρο, αλλάζοντα την κυβέρνηση των αχρήστων και αχρίαστων πολιτικών αποφάσεων. Βάζοντα το ψέμα, την υποκρισία, τη διαπλοκή και του ρουσφέτη ξανά στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Να επαναφέρουμε τι κοινωνικέ αξίε, την εργασιακή ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και κάθε δημοκρατική έννοια, δίνοντα χώρο στην ευημερία των πολιτών και τη χώρα μα. Να πούμε όχι στα σκοτεινά συμφέροντα. Η κοινωνία μα πρέπει να ξαναβρει την ελπίδα και με ρεαλισμό να τορμά να στοχαστεί ορωματικά. Να διαμορφώσουμε εν μέσω αντιπαραθέσεων επί πολιτικού περιεχομένου το πολιτικό μα λόγο που να μπορεί να απαντά στι σύγχρονε προκλήσει. Χρειαζόμαστε τη σαφήνεια τη προβευτικότητα σε αντίθεση με τι καταστροφικέ λιτορικέ του νεοφιλελευθερισμού. Χρειαζόμαστε να γίνουμε ισχυρό ιδεολογικό και πολιτικό πόλο έναντι τη δεξιά, τη δεξιά συντηρητική αντίληψη και των καταστροφικών πολιτικών τη. Είμαι σίγουρο ότι μπορούμε. Είμαι σίγουρο πω θα τα καταφέρουμε. Γιατί το θέλουμε, γιατί το πιστεύουμε, γιατί αυτό που μα επιβάλλει η αγωνιστική μα συνείδηση και η πορεία μα, γιατί το απαιτεί η ιστορία του τόπου μα και οι αγώνε για τη δημοκρατία αυτή τη χώρα. Καλή συνέχεια και επιτυχία στου αγώνε μα. Σα ευχαριστώ πολύ.